Κώστα Καλέτσιο εδώ μαζί μα. στο Διο Κώστα, καλημέρα. Καλημέρα. Αναζητείται ο επόμενο πρωθυπουργό. Και στο τραπέζι έχουν ανοίξει όλα τα πιθανά ε, σενάρια στο ταινό. Παρίσι. Αλλά εδώ αναζητείται πλέον και οι συσχετισμοί στη Βουλή. Ε, αν μου επιτρέπει. Γιατί βγαίνει ο Μπαϊρού, ο οποίο είναι ένα από του κορυφαίου συμμάχου του Μακρόν, mm -hmm. και λέει: Παι, Παιδιά, δεν θα είναι αυτή η αναλογία των δυνάμεων στην Εθνοσυνέλευση. Ε, χτύψαν χτύπησαν καμπανάκια. Δηλαδή, τι έγινε, έγινε νοθεία. Η αναλογία η οποία Υπάρχει α, τη μετά το αποτέλεσμα Έτσι. των εκλογών, Και πρώτο το ενωμένο αριστερό. 188 έδρε έδρες το λαϊκό μέτωπο, η αριστερά, η ενωμένη αριστερά, 161 έδρες το κόμμα του Μακρόν και 142 έδρες η, το, η Εθνική Συσπήρωση της Λεπέν. Τι εννοεί ο Μπαϊρού, ότι θα αρχίσουν τα όργανα μέσα στο λαϊκό μέτωπο. Mm. Γιατί είναι τερόκλητες οι δυνάμεις. Είναι η, η άκρα αριστερά, όπω τουλάχιστον τη χαρακτηρίζει ο δυτικό τύπο του Μελανσόν. Υπάρχουν σοσιαλιστέ οι οποίοι έρχονται πιο πολύ προ το πιο κέντρο. Πιο μετριοπαθεί, αν πάση περιπτώσει. υπάρχουν, υπάρχουν οι πράσινοι που είναι μια γνωστή ε, πολιτική ομάδα και υπάρχουν και κομμουνιστέ. Η αναλογία, αν το δει κανένα, είναι 88 έδρε έχουν οι, η ανυπότακτη Γαλλία του κυρίου που βλέπουμε στην οθόνη. Ο Μελανσόν. 66 έδρες έχει η σοσιαλιστική, το σοσιαλιστικό κομμάτι. 33 ή 34 έδρες έχουν οι πράσινοι και μόλις 9 οι κομμουνιστές. Εδώ υπάρχει θέμα και προσδοκά το σύστημα Μακρόν να αρχίσει μια διάσπαση των δυνάμεων του Μετώπου. Έτσι ώστε υπάρχουν. να πάει πρώτο στην Εθνοσυνέλευση. Γιατί αν διασπαστούν θα έχουν από 80, 70, 50, δεν θα μπορούν να είναι πρώτο κόμμα. Όταν είσαι πρώτο κόμμα στην Εθνοσυνέλευση, λειτουργεί λίγο διαφορετικά. Έχουμε δύο σενάρια. Το ένα είναι το σενάριο τη ομαλότητα, να το πούμε έτσι, να τα βρουν. Το, το, αριστερό λαϊκό μέτωπο. Αυτά. Και οι μακρονιστέ σε ένα πρόσωπο κοινή αποδοχή, ναι. ο οποίο θα είναι πρωθυπουργό και να το στηρίξουν. Εκεί όλα καλά. Α, τα άλλα, το άλλο σενάριο που χωρίζεται και σε διάφορα υποσενάρια είναι οι διασπάσει. Mm -hmm. Ποντάρουν εν ολίγη, όπω λε, οι μακρονιστέ στο ότι είναι πολύ εύθραυστη και ευάλωτη α, η είναι Συμμαχία της Αριστεράς. Συμμαχία. Και πολύ ετερόκλητη και ναι. προγραμματικά και σε επίπεδο α, προσώπων. Και κυρίως λόγω μελανσών είναι ετερόκλητη, έτσι να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι. Και εκεί η εκδοχή που παίζει είναι να υπάρξει μια διάσπαση με α, το, το «Καλημέρα» του μετώπου, να συνταχθούν κάποιοι ε, με το κεντρό κόμμα του, ε, Μακρόν, του Μακρόν και να, να, ε, να, να ε, βγει από εκεί η επόμενη κυβέρνηση. Υπάρχει κι άλλο ένα που το διάβαζα νομίζω στο Μοντ ε, ότι ο ίδιος ο Μελαντσόν Μπορεί να το επιθυμεί αυτό το σενάριο. Να μην θέλει να μετάσχει σε κυβέρνηση χωρί τον ίδιο πρωθυπουργό, να μείνει στην αντιπολίτευση ναι. α, και να διασπαστεί όμως, με ευθύνη τη ανυπότακτη Γαλλία. Αν όμω αυτό το σενάριο γίνει, το δευ... αυτό που λε τώρα εσύ που γράφει μόνοτε, αν γίνει επί τη ουσία, τότε θα υπάρξει μεγάλο θέμα στα νομοσχέδια στη Βουλή. Τότε δεν θα μπορεί να περάσει ούτε το πιο ελαφρύ νομοσχέδιο. Γιατί είναι πολλέ οι έδρε που έχει αυτόμα... αυτόνομα η ανυπότακτη Γαλλία. Από την άλλη, βέβαια, υπάρχει αυτό που είπε ο Μπαϊρού. Ε, χτύπησε καμπανάκια γιατί ήταν στο ίδιο πάνελ με την ε, Μαρίνη Τορτελιέ. Εγώ επιμένω σε αυτό. Τον Πρασίνων. Ναι. Πρασίνων, την ηγέτητα των Πρασίνων, η οποία του είπε πάρα πολύ απλά ότι δηλαδή τι, αμφισβητείτε το, το αποτέλεσμα το εκλογικό. Εντάξει, κάπου τα μάδεψε ο Μπαϊρού ότι δεν αμφισβητείτε, αλλά υπάρχει αυτή η ετερόκλητη συμμαχία η οποία μπορεί να διαλύσει. Αλλά ε, λέγεται ότι όταν η καταστροφή του ενό είναι το καλό του του άλλου, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση, η καταστροφή του ενό θα είναι η καταστροφή και του άλλου. Είναι λίγο διαφορετικά λοιπόν, τα πράγματα. Και εδώ, εμπολί στο πώ θα εξελιχθούν <laughs> οι διεργασίε που συζητάμε και το ποιο σενάριο από όλα θα επικρατήσει, θα δείξει και το κατά πόσο τελικά πέτυχε συνολικά το πείραμα τη γαλλική αριστερά. Γιατί όλοι μιλήσαμε μετά το βράδυ τη Κυριακή για νίκη που δικαίωσε το εγχείρημα τη Ενωμένη ΕΕ. Αριστερά. Η αντοχή όμω και η δυνατότητα σχηματισμού σταθερή κυβέρνηση είναι ίσω ο καθοριστικό παράγοντα που θα κρίνει Εσύ. αυτή την επιτυχία. Και αυτή την διαδικασία, αυτή την πορεία παρακολουθούν πολύ στενά και τα ενελάδη πολιτικά κόμματα. Διότι όλοι βρίσκουν αντιστοιχίε, παίρνουν ιδέε και βρίσκουν ομοιότητε.